Καλησπέρα, είμαι η Ροβρέκα και είμαστε εδώ για να δείξουμε κάποιες προτάσεις για εορταστικό μακιγιάζ. Κάνουμε πάντα μια καλή βάση, μια καλή προετοιμασία, να είναι ολόιδια η απόχρωση του δέρματος που έχουμε, βάζοντας πάντα ένα primer για να ενυδατώσουμε και να είναι μεγαλύτερης διάρκειας το μακιγιάζ μας και με μια τέλεια ελεία υφή. Δεύτερο στάδιο, είναι καλό να βάλουμε υγρές λάμψεις, υγρές σκιές με περισσότερη λάμψη. Υγιεινές αποχρώσεις μπορούμε να βάλουμε κι άλλες, πιο κόκκινες, πιο μπορντοκόκκινες, αναλόγως των επιδερμίδων μας ή το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε. Προτείνω όμως υγρές σκιές με λάμψεις. Πάντα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα χρώματα και τα κάνουμε ομοιόμορφα και μπορούμε να βάλουμε και άλλα χρώματα υγρών λάμψεων ή λάμψεις σε σκόνες και να τα ανακατέψουμε. Βάζω ακόμα ένα υγρό χρώμα για να δώσω μεγαλύτερη ένταση και περισσότερη λάμψη. Συνεχίζω βάζοντας ακόμη μία σκιά σε χρυσό ροζ, αλλά ελάχιστα. Και το πιο σημαντικό, να τα αναμειγνύουμε πάρα πολύ καλά όλα μαζί. Τελειώνουμε με μία πιο χρυσή σκιά, την οποία τη βάζουμε με τα δάχτυλα μόνο τα μποναριστά. Συνεχίζουμε βάζοντας πάλι σκιές που να γυαλίζουν και στην κάτω πλευρά του ματιού, στις ίδιες αποχρώσεις και τις ανακατεύουμε πολύ καλά. Τελειώνουμε βάζοντας λίγα τουφάκια βλεφαρίδες, κάποια πιο μικρά, κάποια πιο μεγάλα, ανάμεικτα. Και τελειώνουμε βάζοντας ελάχιστη μάσκα, τελειώνουμε βάζοντας ελάχιστη μάσκαρα μόνο στις ρίζες από τις βλεφαρίδες μας για να τις ενώσουμε με τα τουφάκια, ελάχιστα. Επόμενο στάδιο, να κάνουμε το γνωστό σε όλους contouring για να δώσουμε σχήμα στο πρόσωπο, να σκιάσουμε αυτά που θέλουμε να κρύψουμε και να φωτίσουμε αυτά που θέλουμε να τονώσουμε, να θερμάνουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Βάζουμε υγρές λάμψεις στα σημεία που θέλουμε να τονίσουμε για να δώσουμε υγρασία και λάμψη. Και τώρα θα δώσουμε δύο προτάσεις για τα χείλη αναλόγως τα γούστα. Θα δείξουμε ένα μακιγιάζ με νουτ που πάλι είναι εορταστικό γιατί θα γίνει πολύ ωραία περιγραμμένο και πολύ ωραία σβησμένο, ντεγκρενταρισμένο και μία πρόταση για κόκκινο που όλοι το αγαπάμε και είναι το πιο εορταστικό χρώμα για αυτές τις μέρες. Προσθέτω ένα ακόμα πιο beige nude χρώμα, πιο ανοιχτό, να δώσω όγκο
τα χείλη και να δημιουργήσω αυτό το ντεγκαντάρισμα και το κάνω πολύ καλή ανάμιξη. Να καλύψω τελείως τα περιγράμματα. Αυτομάτως φαίνονται και πιο σαρκώδη. Και όποιος θέλει για τελείωμα, βάζει ελάχιστο διάφανο γκλος. Και η πρώτη πρότασή μας είναι έτοιμη. Η δεύτερη μας πρόταση είναι ένα κόκκινο-κόκκινο κλασικό χρώμα. Περιγράφουμε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι από τα πιο δύσκολα χρώματα το κόκκινο. Γίνονται πολύ εύκολα λάθη, άρα προτιμότερο είναι να το περιγράψουμε με ένα μολύβι και μετά να προχωρήσουμε με το κραγιόν μας. Βάζουμε το πιο κόκκινο κραγιόν που έχουμε στο νεσισέρ μας. Και τελειώνουμε βάζοντας λάμψη για να είμαστε εκθαμβωτικές. Αυτή είναι η δεύτερη πρότασή μας. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Καλές γιορτές, καλή χρονιά, πάντα με υγεία.